Γεια σας, είμαστε στο Πελίτη και εδώ βλέπουμε ένα παρτέρι διαστάσεων 1x3 όπου υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά φυτά. Αυτό ονομάζεται συγκαλλιέργεια. Έχουμε κρεμμυδάκια, αγκουράκια, μαρούλια, μελιτζάνες, τουλίπες που έχουν τελειώσει, παντζάρια, καρότα, δυόσμο, μαϊντανό, έχουμε πιπεριές, ρεπάνια, άνηθο. Η συγκαλλιέργεια είναι ένας πολύ καλός τρόπος καλλιέργειας. Το ένα φυτό βοηθάει το άλλο και καθώς απελευθερώνεται ο χώρος από κάποια λαχανικά που συγκομίζουμε, δίνουμε χώρο σε κάποια άλλα λαχανικά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καλλιεργήσουμε σε μικρή έκταση πολλά και διαφορετικά λαχανικά. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για ανθρώπους των πόλεων που έχουν περιορισμένο χώρο. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το παρτέρι που σας είπα ότι είναι 3x1, πόσα πολλά και διαφορετικά λαχανικά καλλιεργούνται. Οπότε μπορείτε να κάνετε κι εσείς κάτι αντίστοιχο σε μεγάλες γλάστρες. Κι ας είναι μικρότερης επιφάνειας και λιγότερα τα φυτά που θα βάλετε μέσα. Ξεκινήσαμε εδώ να βάζουμε αρχικά τις τουλίπες, μετά βάλαμε τα κρεμμυδάκια, τα παντζάρια, τα μαρούλια και έτσι τελείωσαν οι τουλίπες, τώρα βγάζουμε τα κρεμμυδάκια και μετά θα αρχίσουμε να βγάζουμε τα υπόλοιπα λαχανικά, μαρούλια, τα ρεπάνια, τα παντζάρια και με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνέχεια παραγωγή, αξιοποιούμε αυτό το μικρό έδαφος συνέχεια και επειδή το ένα φυτό βοηθάει το άλλο, δεν έχουμε και ασθένειες. Τα κρεμμύδια είναι μια πολύ καλή συγκαλλιέργεια για πάρα πολλά λαχανικά και μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε για να προστατέψουμε τα φυτά μας από διάφορες ασθένειες, αλλά και να έχουμε μετά είτε φρέσκα κρεμμυδάκια για το γήπο μας, για το τραπέζι μας, είτε για να έχουμε ένα και ξερά αργότερα. Λοιπόν, καλή επιτυχία!